Καταρχάς, θα ήθελα να μας μιλήσεις για τους λόγους για τους οποίους απεργείτε. Από ό,τι έχω καταλάβει, ένα από τα κεντρικά αιτήματά σας είναι ότι δεν δέχεστε το ενιαίο μισθολόγιο. Η κυβέρνηση έχει κάνει κεντρικό του σύνθημα ότι είναι και ζήτημα δικαιοσύνης να μην υπάρχουν εξαιρέσεις στο ενιαίο μισθολόγιο. Θα ήθελα να μου πείτε, να μου πεις τη γνώμη σου. Καταρχήν, εμείς δεν κάνουμε απεργίες τώρα. Έχουμε βγει στον αγώνα πριν 3 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το μνημόνιο. Είμαστε στον αγώνα όχι μόνο για μας, είμαστε για όλο τον εξαθλιωμένο λαό, άλλωστε το έχουμε αποδείξει και με την πλατεία στο Σύνταγμα, με τους αγανακτημένους. Είμαστε εκεί, κρατούσαμε τα ρολά ανοιχτά, χτυπιόμαστε με τα ΜΑΤ και κρατούσαμε τον κόσμο και τον προστατεύαμε στο Σύνταγμα, στο σταθμό. Έχουμε κάνει απεργίες για να μην αυξηθεί το εισιτήριο και το έχουμε κρατήσει. Εμείς ξεκινήσαμε στο μετρό και βγήκαμε δυνατά, γιατί ξεκίνησε απολύσεις από εμάς. Δηλαδή, χωρίς λόγο, ενώ εμείς στο μετρό δεν είμαστε ιδιωτικού δικαίου. Δεν υπήρχε ΑΣΕΠ. Ό,τι ανάγκες είχε η εταιρεία, έπαιρνε κόσμο. Και όσο που λέμε για τις προσλήψεις, προσλήψεις τις κάναμε εμείς. Η διοίκηση τις κάνει. Πάει στις ανάγκες της εταιρείας, παίρνει κόσμο. Τώρα, πώς τον παίρνει, με τι κριτήρια τον παίρνει, δεν μπορούμε να δούμε, δεν ξέρουμε εμείς. Εμείς ξέρουμε ότι η εταιρεία έχει ανάγκη, τα παιδιά που ήταν εδώ χρειαζόντουσαν, τα απέλησαν παράνομα και πρέπει να γυρίσουν πίσω. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Χρειάζεται κόσμος. Θα ανοίξουν 7 σταθμοί τώρα και χωρίς αυτούς δεν μπορεί να δουλέψει. Πρέπει να πάρει τα παιδιά που απολυθήκανε, που ήταν εξειδικευμένο προσωπικό, τους είχε εκπαιδεύσει, για να δουλέψει αμέσως. Πρέπει να πω και πέρα, πιστεύω ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να δικαιωθούν, γιατί είχαν δίκιο. Τώρα, γιατί, για το ενιαίο μισθολόγιο. Για το ενιαίο μισθολόγιο. Καταρχήν, εμείς είπαμε από την αρχή ότι το ενιαίο μισθολόγιο δεν το δεχόμαστε. Δηλαδή, δεν δεχόμαστε το ενιαίο μισθολόγιο, καταργείται η συλλογική σύμβαση. Τα λέει όλα. Εάν καταργηθεί η συλλογική σύμβαση, εγώ προσωπικά δεν θα πρέπει να είμαι εδώ. Τι να, ο συνδικάτης, τι να βγάλω ταυτότητες στους εργαζόμενους. Καταργεί τα πάντα. Ό,τι και κειμένο είχαμε, το καταργεί. Πρέπει να κρατήσουμε τη συλλογική σύμβαση. Αυτό είναι. Ο συνδικαλιστής είναι υποχρεωμένος. Είναι και κειμένα πρέπει να τα κρατήσει. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, που λένε γιατί εμείς και όχι οι άλλοι, για μένα όλοι. Δεν θέλω να είστε γενικός εναντίον. Γενικός. Εγώ προσωπικά δεν παρέχω. Τι θα σημαίνει για εσάς το ενιαίο μισθολόγιο, για τους εργαζόμενους, τι σημαίνει. Τελειώνει, για μένα τελειώνει η εργατία. Τελειώνει η εργατία. Όταν μας έχει φτάσει, αυτό που μας έχει φτάσει, εμένα προσωπικά με έχει φτάσει στα 1000 ευρώ. Αλλά αν πάμε τώρα, άλλα μείον 25% συν καταργούνται όλα τα επιδόματα που έχουμε, θα καταργεί. Δεν έχει λόγο να δουλεύω. Αν μας άφησε, χρεωθήκαμε. Αν έπαιρνα 1500 ευρώ, 1400 ευρώ, με άφησε, χρεώθηκα, έβαλα δάνεια για τα παιδιά μου, για οτιδήποτε. Αυτά τα 700 θα παίρνω τώρα, τα χρωστάω. Δεν μπορώ να ζήσω. Για το ενιαίο μισθολόγιο, αν θέλουμε να εξελιχθούμε μόνο εμείς. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να εξελιχθούμε μόνο εμείς. Από το ενιαίο μισθολόγιο πρέπει να μπουν όλοι. Όσοι δουλεύουν σε ειδικές συνθήκες, όπως είναι οι γιατροί, οι δάσκαλοι, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες. Οποιοδήποτε δουλεύει νύχτα, δουλεύει Σαββατοκύριακα ή δουλεύει σε συνθήκες διαφορετικές. Που δεν είναι για μας. Αλλά εμείς ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει θέμα να ζήσουμε με αυτό το μισθό. Με τα 700 ευρώ. Θα ήθελα να μας μιλήσεις πιο συγκεκριμένα για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Ποιες είναι οι συνθήκες που δουλεύετε. Καταρχήν υπάρχουν τμήματα, όπως είναι το τμήμα του κτακτηριακά που είμαι εγώ. Είμαστε συντήρηση. Αν χαλάσει ένα μάρμαρο στο σταθμό, αν σπάσει μια σωλήνα πυρόσβεση, αν βουλώσει ένα φρεάτιο, είμαστε το τμήμα που κάνουμε και κατασκευές και συντήρηση. Είμαστε ανά πάσα στιγμή στο τρέξιμο, στο δρόμο. Κατεβαίνουμε στο τούνελ όταν χρειαστεί να κάνουμε συντήρηση. Είμαστε όλη τη νύχτα στο τούνελ. Περνάμε από τον ένα σταθμό στον άλλον για να ξεβουλώσουμε τα φρεάτια, για να καθαρίσουμε, να κάνουμε τα πάντα. Βγαίνουμε το πρωί και δεν βλεπόμαστε. Ο σταθμάρχης είναι όλοι 8 ώρες στο μείον 2, στο μείον 3 κάτω από τη γη. Ο εκδότης τα ίδια, ο οδηγός τα ίδια. Τα γραφεία είναι έλλειψη προσωπικού, είναι όλοι. Και αυτοί κατεβαίνουν στο δίκτυο. Θα χρειαστούν να κατεβαίνουν και τα γραφεία στο δίκτυο για να πάνε. Είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι. Δεν υπάρχει προσωπικό στο μετρό που να μην είναι εκπαιδευμένο. Είναι όλοι εξειδικευμένο προσωπικό. Είμαστε συνθήκες άσχημες. Δηλαδή, όταν έχουμε 750 βολτ. Ρεύμα στους προσταθμούς, όταν έχουμε ακτινοβολία στο δίκτυο κάτω, δηλαδή ζούμε σε συνθήκες, αυτή τη στιγμή έχουμε, ας πούμε, το 40% λεπτοσπύρωση. Τι σημαίνει αυτό? Λεπτοσπύρωση από τα ποντίκια στο τούνελ, η οποία μια αρρώστια από την κολλάση από τα ποντίκια. Γιατί είσαι στο τούνελ από κάτω.
Το οποίο είναι, αυτό είναι σίγουρα, δεν είναι. Τα δείτε και με χαρτιά, επίσημα του ιατρείου. Τι ακριβώς είναι αυτή η ασθένεια? Αυτή η ασθένεια μπορεί να πεθάνει κιόλας. Τη δημιουργούν ότι είναι τα ούρα του ποντικού φρέσκα, κολλάς αμέσως στην αποσπήρωση. Έχουμε πάρα πολλούς καρκίνους. Εμείς προσωπικά στο σωματείο τώρα τελευταία φέτος έχουμε πάθει, φύγει από τα ρούχα μας, γιατί βοηθάμε τους εργαζόμενους που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε πάρα πολλούς καρκίνους. Πολλά εφράγματα. Τώρα τις μέρες της απεργίας είχαμε 3 εφράγματα σοβαρά. Χειρουργηθήκαν κιόλας συνάδελφοι. Ζούμε σε συνθήκες εξαθλίωσης. Δηλαδή, εγώ λέω ότι ζούμε, το λέω συνέχεια, στα σύγχρονα ορυχεία. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν αυτοί που κυβερνάνε, γιατί δεν μπορεί να βγάζει άλλος απόφαση και να λέει κόβω κεφάλια. Πρέπει να έρθουν να δει σε τι συνθήκες ζούμε. Να καταλάβει ότι πρέπει και να το δει έτσι από κοντά, όχι από. Ωραία, με τόσες εργασιακές ασθένειες που περιγράφεις, θα ήθελα να μας πεις τώρα για το μέσο μισθό του εργαζόμενου, γιατί τα ΜΜΕ, οι προγραμματιστές, οι γκεμπελίσκοι των ΜΜΕ, σας παρουσιάζουν σαν εργατική αριστοκρατία. Άρα θέλω να μου πεις με τέτοιες ασθένειες και με τέτοιες συνθήκες εργασίας, ποιος είναι ο μέσος μισθός. Ποια είναι η αλήθεια δηλαδή στη μισθοδοσία σας? Όταν βγήκε η διοίκηση με την κυβέρνηση, με τα παπαγαλάκια της μαζί και βγάζανε ψεύτικα καθαριστικά, όχι δεν βγάλανε καθαριστικά, λέγανε το μετρό έχει 3.500, η ΣΑΠ έχει τόσο, το τράμ έχει τόσο. Λοιπόν, βγήκαμε την άλλη μέρα εμείς με καθαριστικά στα χέρια, με ονοματεπώνυμο, το βγάλαμε στα κανάλια, μάλιστα τους προκαλέσανε και οι δημοσιογράφοι, τους βγάλαμε στα κανάλια και ο μέσος όρος σε εμάς είναι 1.000 ευρώ. Εγώ προσωπικά, που είμαι ο πιο παλιός εδώ μέσα, παίρνω 1.100 ευρώ με υπογείου, με βαρέα ανθυγινά, με γυναίκα, με νυχτερινά, με Σαββατοκύριακα, παίρνω 1.100 ευρώ. Λοιπόν, ο μέσος όρος είναι στα 1.000 ευρώ. Τώρα αυτά που λένε, μιλάμε για το μετρό, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα αυτά που λένε τα παπαγαλάκια, εμείς τους εκθέσαμε και μάλιστα ο δημοσιογράφος είπε: εδώ έχουν στοιχεία τα συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στο μετρό. Πού είναι τα δικά σας? Η απεργία σας έχει υποστεί μια λυσαλαία επίθεση λάσπης τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους γκεμπελίσκους των ΜΜΕ. Σας κατηγορούν συγκεκριμένα ότι σε αυτή την απεργία δεν απεργείτε στην πραγματικότητα, ότι πληρώσασταν κανονικά τις μέρες απεργίας γιατί δηλώνατε ασθένεια με διάφορα κόλπα. Συνεχιζόταν η μισθοδοσία σας. Θέλω να μου πεις την αλήθεια σε σχέση με αυτό. Καταρχήν, εγώ γι' αυτό έχω περάσει αλόβητος από την ΕΣΥΑ. Το 90% των δημοσιογράφων με στηρίζουν γιατί δεν έχω ποτέ ψέματα. Δεν με έχουν πιάσει μια φορά να πω ψέματα. Εμείς στην απεργία που κάνουμε, μιλάω για το σωματείο το δικό μας, όλες τις απεργίες που έχουμε κάνει, εκτός από τις πρώτες που κάναμε, τότε που είχαν απολύσει τα παιδιά, τους είχε απολύσει μια κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί στηρίζαν με πάθος την απόλυση των συναδέλφων και την ντροπή τους, που είχαμε απώλειες. Οι τελευταίες απεργίες που κάνουμε είναι όλες καθολικές. Όταν λέμε καθολικές, μπορεί να τα βγάλει ανά πάση στιγμή τώρα. Προκαλούμε τη διοίκηση να βγάλει τον αέρα τα πόσα απεργούμε. Την Πέμπτη που βρήκαμε μία μέρα, την Πέμπτη την περασμένη, είχαμε 100% απεργούς. Τώρα από εκεί πέρα τα ψέματα και η λάσπη. Εντάξει, αλλά γιατί μόνο σε εμάς λάσπη? Εγώ δεν έχω βγει. Είναι στον αέρα, στον δρόμο. Τόσο καιρό, όλο τον κόσμο στον δρόμο είναι. Μόνο στο μετρό βγήκαν να βγάλουν καθαριστικά. Το μετρό είναι εκείνο, το μετρό ο πρόεδρός τους. Μπήκε χωρίς ΑΣΕΠ, κάτι πράγματα. Εμείς προσωπικά, ανά πάση στιγμή, έχουμε τα χαρτιά στον αέρα. Τα καθαριστικά μας είναι στον αέρα και οι μέρες απεργία. Και βάζουμε την απεργία. Εγώ τα χαρτιά μου τα φέρει ο Γιάννης, είναι δίπλα μου. Τα χαρτιά που τα έχω μέσα, όλες τις απεργίες τις έχω βάλει. Το σωματείο είμαστε όλοι απεργοί. Και όλοι και εργαζόμενοι. Τώρα, αν θέλουν να ρίξουν, αυτοί κάνουν, λένε, όταν είμαστε βάρια, είναι πρωί, 6 πρωινά, μετά βγαίνουμε 2 μέρες ρεπό. Μετά είναι νύχτα, μετά βγαίνουν 4 μέρες ρεπό. Τα ρεπό δεν είναι ούτε απεργία ούτε απεργοσπάστης. Αυτά πιάσανε. Πιάσανε τα ρεπό, πιάσανε τα Σαββατοκύριακα που οι εργαζόμενοι στα γραφεία δεν δουλεύουν και βάλανε ότι αυτοί ήταν απεργοσπάστες. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι καθολικοί. Και το προσωπικό ασφαλείας που βάζουμε, γιατί στο μετρό χρειάζεται προσωπικό ασφαλείας. Είναι. Μην πέσει και το ρεύμα, μην σπάσει κανένα πυρόσβεση, πρέπει να είμαστε στάνμπαϊ. Κατά τα άλλα, αυτά που θέλει. Η λάσπη με τα παπαγαλάκια του. Τους πήρε χαμπάρι ο κόσμος τώρα. Τους κατάλαβε ο κόσμος. Ό,τι και να κάνουν, ο κόσμος είναι μαζί μας. Εσένα προσωπικά σε έχουν στοχοποιήσει οι μεγάλοι δημοσιογράφοι που παίρνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ επί τη φιέρια το μήνα. Σε έχουν στοχοποιήσει προσωπικά. Σε κατηγορούν ότι ήσουν πρώην διαφρακόμενος Πασόκος, μετά τροτσιστής. Αν είναι κατηγορία αυτό, δεν ξέρω. Προφανώς δεν είναι οι πολιτικές σου απόψεις κατηγορία, αλλά σε κατηγορούν ότι κινητοποιείς τους εργαζόμενους για λόγους πολιτικούς. Θα ήθελα λοιπόν σε όλες αυτές τις κατηγορίες να απαντήσεις. Εγώ θα ήθελα να πω σε αυτούς που με κατηγορούν, που με έχουν κάνει κόσκινο, αν ήταν κάτι, βγάζουν πράγματα που είναι για γέλια. Βγάζουν το παιδί μου έχει ένα μαγαζί, το οποίο το έχει 20 χρόνια, που το έχει πάρει γιατί ήταν αθλήτρια. Βγάζουν ότι μπήκα εγώ χωρίς ΑΣΕΠ
στο μετρό που δεν είχαμε ποτέ σας έρθει στο μετρό, γιατί καταρχήν εγώ ήμουν στα έργα. Ήμουν στην κατασκευή. Ο πιο παλιός. Από την ξεκίνησε η κατασκευή ήμουν εκεί. Έπαιρνα 200.000 ευρώ στο μετρό εδώ στην ΑΜΕΛ. Πέραν 200.000 δραχμές και εγώ έπαιρνα 700 τότε. Γιατί ήμουν Μαρμαράς και ήμουν εργοδικός στα έργα. Λοιπόν, όταν τελειώσαν τα έργα, πέρασα από εδώ. Χωρίς μέσο δεν χρωστάω σε κανέναν. Δηλαδή, αν βγει κάποιος από το Πασόκ να βγει τώρα να πει ότι εγώ έχω πάει και έχω ζητήσει ένα ρεσφέτη, αν έχει τα παιδιά μου, έχω δύο παιδιά επιστήμονες, δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Έχω 10 νύψα από τη στιγμή άνεργα όλα. Δεν χρωστάω σε κανέναν, γι' αυτό δεν μπορούν να προστάψουν κάτι. Δεν έχω ξεπουλήσει τίποτα, ούτε αγώνες. Δηλαδή γι' αυτό προσπαθούν, δεν μου έχουν βρει κάτι. Προσπαθούν με κατηνιές, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι κατηνιές αυτά που κάνουν. Αν έχω μπει στα 50 μου στη δουλειά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή ο άνθρωπος και μιλάνε ποιοι, τα παιδάκια που δεν έχουν δουλειά ποτέ του. Βγήκε βουλευτής του Πασόκ και έλεγε: Πού πάμε στα χέρια μου, Μαρμαράσι με. Τις εργατόρες που έχω εγώ δεν τις έχει δει ούτε στον ύπνο του. Από 13 χρόνια είμαι στον δρόμο. Γιατί είμαι φτωχή, από φτωχή οικογένεια και παραμένω φτωχός. Είμαι από τους συνδικαλιστές που είμαι φτωχός ακόμη. Τα καθαριστικά μου και τα ανά πάση στιγμή στον αέρα και τα περιουσιακά μου στοιχεία. Εγώ όταν έγινε, εγώ ήμουν αριστερός. Προέρχομαι από αριστερό ρεύμα. Αλλά όταν έγινε σύμπραξη τότε με τη δεξιά που πήγε το Κουκουέ και τέτοια, διαχώρησα τη θέση μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πήγα στο Πασόκ γιατί νόμιζα ότι είναι σοσιαλιστές. Νόμιζα ότι είναι το κάτι άλλο ο δέρας που παντρεύω, ότι θα φτιάξει την Ελλάδα. Τους πίστεψα. Λοιπόν, μέχρι την ημέρα που ξεκίνησε να απολύει κόσμο και να στηρίζει αυτό το μνημόνιο. Έφυγα. Ήμουνα στον δρόμο και αντιστοκόμουνα. Όσον αφορά την Αταρσία, μπορούσα να πάω με κόμματα όπως είναι μεγάλα κόμματα και να είμαι και βουλευτής αυτή τη στιγμή. Δεν με ενδιαφέρει η καρέκλα. Μένα με ενδιαφέρει με τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, που ήταν στο Σύνταγμα και δεν κοιτάγα τι χρώμα είχαν. Από όπου και να προέρχονταν, του έλπα στον δρόμο και αντιστοκόμουνα και ήταν δίπλα μου. Πήγα εκεί μόνο και μόνο για αντίσταση, για να αντιδράσω. Και πιστεύω ότι έπραξα σωστά. Και δεν με σέρνει κανείς εμένα. Τα ΜΜΕ για δημοσκοπήσεις παρουσιάζουν το επιβατικό κοινό, ό,τι και να σημαίνει αυτό, ότι είναι εναντίον σας. Θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εγώ προσωπικά είδα γυναίκα ξανθιά με βαμμένα νύχια που έβριζε εμάς γιατί, και τη φώναζε ότι κάνουμε απεργίες και τις κουράζουμε. Και χθες την είδα πάλι και έβριζε τους εθελίτες που δεν είχαν απεργία τότε. Δεν είναι τυχαίο να είναι η ίδια γυναίκα στο και να ταλαιπωρείται. Εμείς αυτό που βιώνουμε και τώρα με παίρνουν τα παιδιά σταθμάρχες και εκδότες που είναι στο δίκτυο και λένε όποιος περνάει εκεί το 99% λένε μπράβο παιδιά, καλά κάνατε, συνεχίστε, είμαστε μαζί σας. Ερχόντουσαν εδώ επιτροπές, πολίτες από όλες τις γειτονιές, από το Περιστέρι, από τα Σιέπολια, ερχόντουσαν και λένε, δηλαδή επιβάτες. Και λέγανε παιδιά θα ταλαιπωρηθούμε, μια εβδομάδα δεν μας ενδιαφέρει και ένα μήνα αρκεί να δώσετε το μήνυμα, να ανάψετε τη σπίθα. Αντισταθείτε και για μας. Αυτό που λένε τα παπαγαλάκια δεν ισχύει. Και όποιος θέλει, τον προκαλώ. Όποιος θέλει να πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, να πάμε μια περιοδία και να δείτε τι λέει ο κόσμος. Ακόμη και τα μαγαζά που λέγανε ότι ταλαιπωρούμε, τα μαγαζά δεν δουλεύουν μαζί μας. Όλοι μας εδώ έχουμε συμπαράσταση. Από οπουδήποτε υπάρχει φορείς και ιδιωτικό. Λοιπόν, όλοι ήταν μαζί μας. Αυτά που λένε τα παπαγαλάκια, καταρχήν δεν βλέπω ποιος ταλαιπωρεί τον κόσμο. Εμείς ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Έχει δουλειά ο κόσμος. Δεν μπορεί να πάει στη δουλειά ο κόσμος. Το 50% είναι άνεργοι. Τις γιορτές, μας είπαν, γιατί μας είχε ξεκινήσει από τις γιορτές η μακτύπα για το ενιαίο μισθολόγιο. Είπαμε δεν κάνουμε απεργία για να δουλέψουν τα μαγαζά. Το βγάλαμε και σε ανακοίνωση. Λοιπόν, δουλέψαν τα μαγαζά, στην πείνα είναι. Δεν φταίμε εμείς. Φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που θέλουν να πάνε το ειστήριο 1,75, να το πάρει ο ιδιώτης και μετά να είναι είδος πολυτελείας στο μετρό. Να το παίρνουν όσοι έχουν λεφτά. Άσχετα από αυτό έχουμε ξεκαθαρίσει μες, ότι δεν ζητάμε άμεσα να πάει το σύνολο κάτω από ένα ευρώ, να μην πληρώνουν είπαμε, οι φοιτητές, οι άνεργοι, οι επαδείς ομάδες, ο μαθητής. Είναι κοινωνικό αγαθό το μετρό οι μεταφορές. Δεν μπορεί να το εκμεταλλεύετε και να κλείνει τρύπες που έχουν φάει αυτοί. Πολλοί λένε ότι αντί να κάνετε απεργία και να μην μπορούσε ο κόσμος να πάει στη δουλειά, το καλύτερο θα ήταν να κάνετε την απεργία με τον εξής τρόπο. Να λειτουργούσαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά χωρίς εισιτήριο. Να μην παίρνατε εισιτήριο. Τι απαντάς αυτό. Πώς θα γίνει αυτό. Γίνεται. Το κάναμε στην αρχή που ξεκίνησε τότε με τους αγανακτισμένους που είχαμε κόσμο και πήγαμε και καθόμαστε στα κυριολεκτικά και λέγαμε περάστε ελεύθερα, μην πληρώνετε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, να πιάσει ένα σταθμό, να πιάσει δύο. Να βγάλουμε μια ανακοίνωση και να μην πληρώνετε εισιτήριο. Ποιος θα μας ακούσει. Ποιος θα πει, υπάρχει ένα κομματόσκυλο ακόμη που προσπαθούν με το ζόρι να. Αλλά ποιος θα μας ακούσει, μην πληρώνετε εισιτήριο. Και καταρχήν υπάρχει διαφυγόντα κέρδη μέσα. Αν μπορούν να σας κατηγορήσουν και να σας περάσουν για ποινικό αδίκημα, δεν είναι. Για ποινικό αδίκημα, για διαφυγόντα κέρδη. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Το μόνο όπλο είναι απεργία.
η απεργία και η καταλήψη. Έχουμε, εμείς θα είμαστε και στα δύο συνέχεια, τρία χρόνια. Το δικαίωμα της απεργίας που είχαμε, δεν ξέρω, με τρόπο αντισταγματικό, γιατί δεν μπορούσαν να μας σταματήσουν αλλιώς. Είδαμε ότι πρώτη φορά, δηλαδή ενωθήκαμε, μας γίναμε μια γροθιά, κατάφεραν να μας ενώσουν και είμαστε αποφασισμένοι να τελειώσουμε αυτό. Γιατί τώρα είπαμε η απεργία δεν ήταν μόνο για εμάς τώρα, έχει ξεφύγει τώρα από εμάς. Έχει ξεφύγει από το μετρό ο αγώνας. Λοιπόν, αφού δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, μας κάνανε επιστράτευση. Παίρνοντας από αυτό που είπες για την επιστράτευση, φαίνεται ότι η κυβέρνηση, ακολουθώντας ακροδεξιές μεθόδους, θα γενικεύσει το ζήτημα, το να κηρύσει τις απεργίες παράνομες και καταχρηστικές και να επιστρατεύει τους απεργούς. Είναι σαφές με τέτοια επίθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, πρέπει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση από την πλευρά του εργατικού κινήματος. Δηλαδή, το ερώτημα τώρα πλέον είναι το εξής. Τι κάνετε εσείς οι συνδικαλιστές στους διάφορους κλάδους των εργαζομένων για να αντιμετωπίσετε αυτή τη συνολική επίθεση? Δεν μπορεί ο καθένας μόνος πλέον να αντιμετωπίσει αυτή την ιστορία, γιατί κάνει η κυβέρνηση αυτό που κάνει. Ποια είναι η συνολική απάντηση του εργατικού κινήματος, είναι η ερώτηση. Εμείς είμαστε σε επικοινωνία με άλλα συνδικάτα. Ήδη βγήκαν οι συνάδελφοι από την ΕΘΕΛ και από τον ΙΡΠΑΠ και ξεκίνησαν απεργίες. Mm-hmm. Ήδη στις 31 του μηνός προκήρυξε απεργία η ΔΕΗ, προκήρυξε χθες το βράδυ. Το άκουσα από τις ειδήσεις. Ο Δήμος Αθηνών μας είπε θα βγει με στάσεις για συμπαράσταση. Ξεσηκώνεται ο κόσμος. Αλλά το θέμα ότι αυτό που λέτε πρέπει να το κάνει η ΓΕΣΕΕ. Αν υπάρχει η ΓΕΣΕΕ, αυτός ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, αυτός ο ανύπαρκτος για μένα, έπρεπε να έχει βγει και να πει τι επιστράτευση. Εντάξει, δεν κάναμε απεργία για να πάρουμε αύξηση, δεν κάναμε κάτι για να πούμε ότι. Λοιπόν, να πει, κλείνουν τα πάντα και δεν ξανανοίγουν όλα, άμα δεν πάρει πίσω την επιστράτευση. Πού είναι, ποιο θα το κάνει? Ναι, αυτό σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν σχετισμοί δύναμη δηλαδή, να πει μέσα στη ΓΕΣΕΕ για να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι παιχνίδια ο ένας θα ανοίξει τον άλλον. Ναι, αλλά έτσι πώς θα βγει? Εντάξει, εμείς κάνουμε τον αγώνα μας όπως μπορούμε. Είδατε προχθές που έγινε η επιστράτευση, είχαμε περίπου τα 200 και παραπάνω συνδικάτα που είχαν έρθει εδώ από όλη την Ελλάδα. Ακόμη και από το Σικάγο, γιατί είχαν έρθει και εδώ από το Στοχόλμη και ζητάνε και οικονομικά να μας ενισχύσουν. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα. Ήδη οι αγρότες ξεσηκώνονται. Ας είναι η σπίθα να ανάψει φωτιά. Ναι, θέλω να πω, υπάρχει μια μαγιά αγωνιστικών συνδικάτων τα οποία να πιέσουν, να συντονίσουν τον. Γιατί είναι σημαντικό, να σου πω ένα παράδειγμα κι άλλο. Πριν από κάποιο καιρό υπήρχε απεργία στους Δήμους. Γιατί δεν ενώθηκαν τα αγωνιστικά συνδικάτα τουλάχιστον με αυτή την απεργία? Αφήνουμε ευκαιρίες λέει να περνάνε, το εργατικό κίνημα αφήνει ευκαιρίες να περνάνε, ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες να ανάψει σπίθα που λες. Τι πρέπει να γίνει γι' αυτό? Καταρχήν έχουμε πάρει πρωτοβουλία. Είναι η τρίτη φορά που έχουμε μαζευτεί εδώ. Mm-hmm. Με πάρα πολλούς φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έχουμε κάνει ένα συντονιστικό. Έχουμε συντονιστεί την τελευταία φορά. Είχαμε 120 συνδικάτα. Mm-hmm. Αυτή τη εβδομάδα ξαναμαζευόμαστε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε πολλοί τώρα. Αφού δεν υπάρχει και ΓΕΣΕΕ, είναι από το νοσοκομείο της Νίκαιας. Από παντού έχουν τα ομαθέστα τόσο μετά τα. Είναι δίπλα μαζί στο πρωτοβάθμια σωματεία. Λοιπόν, πιστεύω ότι η σπίθα έχει ανάψει. Μα δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Παιδιά, είναι τελειωμένο. Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Τώρα με αυτά που μας κόβουν δεν θα σταματήσουν. Μετά θα είναι και τα άλλα. Όποιον βλέπει, εγώ μένω σε μια γειτονιά φτωχιά, το Κερασίνι, που θα μου πει δεν υπάρχει κανένα πλούσιο. Έχουν γίνει όλοι, ακόμη και οι κάλυψε λίγο θα πεινάνε να πούμε. Γιατί. Η οποία, τι να σου πω, ντρέπουμε να πω στον δρόμο. Εγώ γιατί δουλεύω, ντρέπουμε που του βλέπω γιατί δουλεύω εγώ. Η ζώνη έχει κλείσει, η οικοδομία έχει τελειώσει, οι ναυτικοί έχουν τελειώσει, η περιοχή που ζούσε από αυτά. Πεινάνε, όταν λέμε πεινάνε, στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα βγουν. Ουί και αλίμονο από αυτούς που τους έχουν φέρει σε αυτήν την κατάδεια. Άρα, για να τελειώσουμε και κάπως αισιόδοξα, βλέπεις ότι γίνονται κινήσεις για το συντονισμό των συνδικάτων. Γιατί αυτή η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι ότι δεν πέφτει γιατί χτυπάει έναν-έναν και ένας-ένας δεν αντέχει. Άρα χρειάζεται ένα συντονισμό. Βλέπεις ότι γίνονται βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έχουν γίνει βήματα και καλά βήματα. Και όταν σας λέω ότι το πρώτο είχαμε περίπου τους 60 συνδικάτα, με τη δεύτερη πήγαμε 120 που πήγαμε. Εχθές που ήρθαν για εμάς, το συμπαράσταση ήταν. Το είδατε, πανηγύρι. Άλλο πράγμα. Δεν πίστευα ότι θα έρθει στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, αφού υπάρχει, είναι ανύπαρκτη η ΓΕΣΕΕ, εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε. Δεν είμαστε μόνοι μας καταρχήν. Άρα, απέναντι σε μια κυβέρνηση αποφασισμένη να τσακίσει το εργατικό κίνημα, έχετε εσείς οι εργαζόμενοι να τη στείλετε κάποιο μήνυμα? Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι εμάς μας επιτάξανε, δεν μας υποτάξανε.
Και όποιοι τα έχουν βάλει από τότε που θυμάμαι, γιατί είμαι μεγάλος, με το εργατικό κίνημα, αυτοί χάσανε στο τέλος.